Κορυφώνεται η αγωνία στην υπόθεση εξαφάνισης μιας Βρετανίδας, η οποία έκανε διακοπές στο Σίσι. Πρόκειται για την Κάθριν Μόβατ, ηλικίας 37 ετών, η οποία δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και 10 μέρες. Η κοπέλα είχε κλείσει μια εκδρομή για Σαντορίνη. Προφανώς από τη Σαντορίνη δεν επέστρεψε και από τότε αγνοεί τη τύχη της. Νομίζω ότι ο μηχανισμός ήταν άμεσος και από πλευράς αστυνομίας. Η Κάθριν είχε έρθει για διακοπές και διέμεινε σε ξενοδοχείο στο Σίσι. Αγνοείται από τις 30 Ιουνίου, καθώς δεν επέστρεψε στο δωμάτιό της, όπου σύμφωνα με πληροφορίες άφησε τα ρούχα της. Αυτό που ακούστηκε και είναι πολύ σοβαρό από τον κόσμο είναι η κοπέλα ότι έπαιρνε κάποια φάρμακα, διότι είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχει αγωνία, ναι. Η Βρετανίδα είχε κλείσει εισιτήριο για να βρεθεί στη Σαντορίνη στις 30 Ιουνίου, με επιστροφή το απόγευμα της ίδιας μέρας, μας ανέφερε τουριστικός πράκτορας ο Σίσι, χωρίς τον ίδιο ωστόσο να γνωρίζει αν τελικά η 37χρονη επέστρεψε στο νησί μας. Είχε κοπεί το βάζο 29 του Απρίλη για να φύγει στις 30. Με τους συνεργάτες που μιλήσαμε, δείχνει και από ό,τι μας είπε και ασφάλεια από κάμερας διπλανού καταστήματος, ήταν ότι 5 και 40 στη στάση ήταν το πρωί. Είχε πάει στη στάση 5 και 40, πήρε το λεωφορείο, έφυγε, πήγε Σαντορίνη. Μπήκε μέσα στο καράβι. Ναι, μάλιστα είχαμε άλλα δύο άτομα εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρουμε αν μπήκε στο καράβι από τη Σαντορίνη. Από την αγορά που την έβλεπαν λίγο ανήσυχη. Συζητάμε μήπως έχει βρεθεί ή όχι, από πού μπορεί να εξαφανίστηκε. Εσείς τη φωτογραφία την έχετε δει εδώ στο Σίσι? Όχι, δεν την έχουμε δει να κυκλοφορεί. Αναρωτιόμαστε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ελπίζουμε να είναι ζωντανή και να είναι καλά. Η Βρετανίδα έδειχνε ανήσυχη. Ενώ αυτό που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα είναι ότι είχε κλείσει εισιτήριο για Σαντορίνη και για την 1η Ιουλίου. Είχε πάρει από συνάδελφο, μου φαίνεται στις 23 ή 24 από τη μου διασφάλεια, για να ταξιδέψει στην 1η του Ιουλίου. Και μας ήρθε 29 του μηνός και ταξίδεψε 30. Γιατί το έκανε αυτό τώρα. Μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Το κινητό της 37χρονης είναι κλειστό, ενώ και την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί σήμα Silver Alert. Φορούσε ρούχα παραλίας με χρωματιστά σχέδια, καπέλο, σαγιονάρες, γυαλιά ηλίου, ενώ κρατούσε ανοιχτό χρωμητσάντα παραλίας. Η υπόθεση εξαφάνισης Βρετανίδας αποτελεί θέμα συζήτηση στο γραφικό Σίσι, ενώ ενήμερος για τις εξελίξεις είναι ο αδελφός της στην Ουαλία.